Σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ακούσετε και δεν ξέρω αν έχετε πάει από το γαλάτσι. Αν έχετε ρίξει μια ματιά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Θα σας πω ένα πολύ πρακτικό πράγμα. Έχω πάει τόσες πολλές φορές που κάθε φορά πάω και με την προσδοκία να δω ότι κάτι να έχει γίνει. Αυτό που έχω δει ως εξέλιξη είναι στη γλώσσα της πιάτσας θα λέγαμε κουφό. Εντελώς τρελό. Δεν έχει ούτε κηλικείο. Φανταστείτε λοιπόν 140 ανάπηρους ανθρώπους να πρέπει να διασχίσουν τη λεωφόρο Γαλατσίου να πάνε απέναντι να πιούν καφέ. Ή να πάρουν καφέ. Πώς σας φαίνεται αυτό ως σύγχρονη μορφή πολιτικής? Αυτό έχει ένα σανσέρ μόνο, δεν το συζητάμε, και πάρα πολλά στεγαστικά προβλήματα τα οποία οφείλατε να τα έχετε ήδη δει. Να τα αφήσω στην πάντα. Να πάω στην ουσία του πράγματος. Έχουμε 2023. Βρείτε μου έναν απόφυτο αυτής της επαγγελματικής σχολής κατάρτισης που να έχει πιάσει δουλειά στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό τομέα με το 2643. Ο 2643 ούτως ή άλλως δεν εφαρμόζεται. Είναι αυτός που λέγεται τις υποχρεωτικές προσλήψεις αναπήρων στον ιδιωτικό με ποσοστό. Στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Ούτε καν στο Υπουργείο Εργασίας δεν πρέπει να έχετε έναν απόφυτο. Το δεύτερο. Εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Χρειάζεται ένας καινούριος σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης αυτών των ανθρώπων. Με προαποφασισμένο να τους δίνεται και κάποια βεβαίωση. Κάποια επαγγελματικά δικαιώματα. Τι νόημα έχει να τους διδάσκεται πράγματα τα οποία είναι εντελώς αναχρονιστικά και δεν υπάρχει σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Διδάσκονται αγιογραφία. Πείτε μου, έχετε μπει στα site? Το Άγιον Όρος και οι 15.000 μονές που ξέρω εγώ έχουν καταπληκτικές ιστοσελίδες με καταπληκτικές αγιογραφίες. Αυτοί που σας ζήσουν δηλαδή, θα βρουν δουλειά ως αγιογράφοι? Πού, τι στον κόρακα τους διδάσκεται αγιογραφία? Σε στολή χριστιανή ορθόδοξη. Θα βρουν δουλειά? Είναι κέντρο κατάρτισης επαγγελματικό. Επιδιορθωτές δερματίνων τσαντών. Παρακάτω, πού θα βρουν δουλειά? Εάν δεν τους δώσετε ένα χαρτί, μία βεβαίωση και δεν ενεργοποιήσετε τον 2643, δεν θα βρουν ποτέ. Καπάκι σε αυτό και πιο εξωφρενικό είναι ο τρόπος με τον οποίο τους καλύψατε τις ανάγκες και να μου πείτε ότι τους καλύψετε και για πρώτη φορά τους δώσετε και τάμπλετ. Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσω στη δευτερολογία μου. Γιατί για μένα είναι εξοργιστικό και ο τρόπος που έγινε και ο τρόπος με τον οποίο πλασαρίστηκε. Και επειδή άκουγα πριν για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που λέτε 5.000 καινούργιους που πήρατε κάτω στην εφορία, εδώ μπορείτε να κάνετε πολύ λιγότερα πράγματα με πολύ λιγότερο κόστος και με πολύ μεγαλύτερη ευπρέπεια. Γιατί σε αυτό το κέντρο, εκτός από τους 140 που ζουν εκεί μέσα και δουλεύουν, είναι και 70 με τηλεκατάρτιση. Και θα δείτε τις συνθήκες κατά τις οποίες γίνεται η τηλεκατάρτιση, δεν θα στέλνετε ούτε το σκύλο σας ούτε τη γάτα σας να κάνετε τέτοια τηλεκατάρτιση. Αλήθεια σας το λέω. Και την κάνει και τζάμπα. Κορυφαίο είναι, τόσο πολύ ενδιαφέρον έχουμε για την αποκατάσταση των αναπήρων και να τους εκπαιδεύσουμε, που συμβαίνει το εξής εξωφρενικό. Τους έχετε ασφαλισμένους, εντελώς περιορισμένα, μόνο όσο διαρκούν οι ώρες κατάρτισης. Δηλαδή το καλοκαίρι που έχουν διακοπές ή στις γιορτές του Πάσχα, είναι ανασφάλιστοι. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξέρω πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά και με ποιο τρόπο θα προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα που να φύγει και να περάσει σε σύγχρονες μορφές και να φύγουμε από πολύ στενά πράγματα, γιατί και εκεί λείπουν και μέσα. Εμένα μου λέγανε τα παιδιά εκεί τι τους λείπει στην ξυλουργική. Τι τους λείπει στα τουριστικά και στα κεραμικά. Και στην πυλοπλαστική. Στα σοβαρά τώρα. Εδώ στη σχολή τυφλών, την αντίστοιχη, φτιάχνουν σκούπες. Από αυτές τις παλιές, τις σκούπες που είχαμε όλοι, ξέρετε, στις αυλές μας. Και δεν έχουν πρώτη ύλη για να φτιάξουν σκούπες, επειδή γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία και δεν έχει την πρώτη ύλη. Εδώ τώρα αγιογράφοι θα γίνουν και διορθωτές δερματίνων τσαντών, χωρίς προσόντα, χωρίς καμία βεβαίωση και χωρίς ενεργοποίηση του 66 του νόμου του 2643. Όσο για τα τάμπλετ, στη δευτερολογία μου. Λοιπόν, καταρχάς, όπως έχει τονίσει επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός, η κοινωνική πολιτική αποτελεί ακρογωνία ολίθου της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής.
Το στερεότυπο ότι η κοινωνική πολιτική ανήκει σε συγκεκριμένους ιδεολογικούς χώρους, ακόμα και αν είχε κάποια βάση, κάποτε σίγουρα δεν ισχύει πλέον. Ειδικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αναπηρίας, καταφέραμε να πετύχουμε σε σημαντικό βαθμό τους στόχους που είχαμε θέσει εξ αρχής και να περάσουμε από μια επιδοματική λογική στήριξη των αναπήρων συμπολιτών μας σε μια λογική παροχής ίσων ευκαιριών, χωρίς φυσικά να παραμελούμε τις ισοδηματικές ενισχύσεις προς τους ευάλωτους συμπολίτες μας αυτής της κατηγορίας. Σε σχέση τώρα με τη συγκεκριμένη ερώτησή σας, κυρία Κανέλη, για τη λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ στο Γαλάτσι, η σχολή αυτή λειτουργεί εδώ και 32 συναπτά έτη, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης των συγκεκριμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Κατά το σχολικό έτος 22-23, φοιτούν συνολικά 229 καταρτιζόμενοι, 160 από αυτούς με διαζώσεις παρακολούθηση και 69 με τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα αναφέρατε και εσείς αυτά τα νούμερα. Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στη σχολή και στο παράρτημά της, στο Φάρο Τυφλών, σκοπεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων ατόμων με αναπηρία σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι υποστηρίζονται από ομάδα ειδικού επιστημονικού προσωπικού που τους παρέχει συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στη διάρκεια της φοίτησής τους. Στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και η προετοιμασία για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η φοίτηση στη σχολή διαρκεί 2 σχολικά έτη, είναι 900 ώρες κάθε χρόνο συνολικά και είναι επιδοτούμενη. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν 5,5 ευρώ καθαρά ανά ώρα ως επίδομα κατάρτισης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους παρέχεται σε αυτούς από τη ΔΥΠΑ ασφαλιστική ικανότητα που τους εξασφαλίζει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα προγράμματα της σχολής απευθύνονται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% με βάση γνωμάτευση αξιολόγηση από δημόσιο φορέα. Είναι ηλικίας 18-55 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας και με παθήσεις όπως σωματικές αναπηρίες, κινητικά προβλήματα, οργανικές ανεπάρκειες, κόφωση, βαρικοΐα, ολική ή μερική τύφλωση, αυτοί φοιτούν στο Φάρο Τυφλών, νοητική υστέρηση και ψυχιατρικές ή ψυχικές παθήσεις. Η σχολή στελεχώνεται από μόνιμο και έκτακτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με εμπειρία τόσο στην κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όσο και στην παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Σχετικά με την αναφορά σας ότι δεν παρέχεται στους καταρτιζόμενους κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός για τη διεξαγωγή της κατάρτισης, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι προσφέρεται ήδη δυνατότητα σε όλους τους σπουδαστές της σχολής, πρώτη ετής και δεύτερο ετής, με μια απλή αίτηση προς τη διεύθυνση της σχολής, να παραλάβουν δωρεάν τάμπλετ από την υπηρεσία για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της κατάρτισής τους. Σημειώνεται επίσης ότι μέσω συντονισμένων ενεργειών της διοίκησης της ΔΥΠΑ και της διεύθυνσης της σχολής, το 2022 πραγματοποιήθηκε προμήθεια 70 καινούριων σύγχρονων σταθερών υπολογιστών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας και διατέθηκαν αποκλειστικά για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των σπουδαστών της. Η σχολή διαθέτει σε συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεων της δίκτυο Wi-Fi, ενώ έχει προβλεφθεί η υλοποίηση έργου που θα αφορά στην εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης με στόχο να εξυπηρετεί αυξημένο αριθμό καταρτιζόμενων στο τμήμα τηλεκατάρτισης. Όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις της σχολής, αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για σχολές αμαία, δηλαδή η τουαλέτα ή η ασανσέρ αμαία κλπ. Ενώ δεν υφίσταται οποιοδήποτε πρόβλημα προσβασιμότητας των σπουδαστών. Για παράδειγμα, πρόσβαση με αυτοκίνητο στην είσοδο του κτηρίου, ειδικές ράμπες και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σχεδιάζεται η συνολική κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δύο ΚΕΚ ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έχει και άλλα ερωτήματα, στα οποία θα απαντήσω κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας μου. Ευχαριστώ. Φέρνω ενδεικτικά, έχουμε στην τηλεκατάρτιση 70 άτομα που εκπαιδεύονται υπάλληλος μηχανογραφημένου λογιστηρίου, διοικητικό και οικονομικό στέλεχος που είναι στην τηλεκατάρτιση, σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων, που είναι πράγματα που γίνονται με το τάμπλετ και τους υπολογιστές. Λοιπόν, σας είπανε ότι προσφέρονται υπολογιστές. Εγώ, εφόσον αρχίσετε λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή σας θέλει πολύ και έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, θα απευθύνομαι κατευθείαν στον Πρωθυπουργό τώρα. Δήμον, κατευθείαν. Να τον ρωτήσω γιατί δώσατε 70 μεταχειρισμένα τάμπλετ στη τηλεκατάρτιση σε ανθρώπους υψημένων δυσκολιών. Πιστέψτε με, δεν το ήξερα όταν πήγα.
Το έμαθα μετά. Τότε μου το είχαν πει ως υπόσχεση που θα γινόταν. Το έμαθα μετά από τους ίδιους. Στο μάθημα Windows δεν θα γίνει μάθημα Android. Τα μαθήματα Excel, Word δεν θα προσαρμοστούν, γιατί δεν μπορούν να προσαρμοστούν, πάνω στις προδιαγραφές των tablet. Επειδή δεν είναι οχταπυρήνα και στην τηλεργασία για να κάνουν και αυτή τη δουλειά, να εκπαιδευτούν, χρειάζεται διαρκής σύνδεση. Εγώ δεν είμαι ειδική, ειλικρινά σας το λέω, οι σπουδαστές μου το είπανε. Σας το μεταφέρω αυτούσιο. Αρνήθηκαν και οι 70 να τα παραλάβουν, διότι στην κατάσταση που είναι και με την έλλειψη προγραμμάτων, αφήστε που δεν είναι και δωρεάν το ίντερνετ. Και πρέπει να πληρώσουν το ίντερνετ. Από το ταπεινό που παίρνουν για την κατάρτισή τους. Και μόνο όσο είναι σε κατάρτιση, για το καλοκαίρι για παράδειγμα, που δεν είναι σε κατάρτιση, δεν πληρώνονται. Και αυτοί πρέπει μαγικά. Εντάξει, να μείνουν ασφαλισμένοι. Εκεί το μπερδεύτηκε. Δεν είναι θέμα ασφάλισης. Δεν πληρώνονται όταν είναι εκτός κατάρτισης. Πληρώνονται για να μαθαίνουν. Όταν δεν πληρώνονται μήνες διακοπές του χιλιάδιο πράγματα, μένουν άφραγγοι. Και αφού είναι άφραγγοι, πρέπει να πληρώσουν και το ίντερνετ. Και δεν είναι πρέπει να πληρώσουν το ίντερνετ, πρέπει να πληρώσουν και προγράμματα. Και είναι μεταχειρισμένα με χρυσή δάνειο και πρέπει να τα επιστρέψουν στην αυτή κατάσταση που τα παρέλαβαν. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν περισσέψανε σε αυτόν εδώ τον τόπο, ειλικρινά το λέω, με περασμένα όλα τα προγράμματα τα απαραίτητα, με εντολή των δασκάλων, 70 ψωροτάμπλετ, τελευταίες τεχνολογίες και είναι μεταχειρισμένα για να πάνε σε ανάπηρους. Παθιάζομαι λάθος, πούρι. Ωραία, παθιάζομαι λάθος. Ωραία, λέω υπερβολικά πράγματα. Και να ακούμε και υπερβολική. Πείτε το στον Πρωθυπουργό, μήπως δεν είναι υπερβολικό. Πριν αρχίσω να χειροκροτώ την τέλεια αυτή η πολιτική. Αν βρήκατε επαρκές το γεγονός ότι υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι που δουλεύουν 20 χρόνια, φανταστείτε την πείρα τους, έτσι, με αυτούς τους ανθρώπους που είναι ορομίστοι επί 20 χρόνια. Και δεν είναι μόνιμοι. Και δεν έχουν δικαιώματα. Και πρέπει να τρέχουν σε δεύτερη δουλειά. Για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά πόσο αμήμπον είναι. Για να σας πω το δράμα. Και θα κλείσω με αυτό. Οι περισσότεροι αυτούς τους ανθρώπους από την ώρα που δεν τους δίνεται μία βεβαίωση και δεν τους διασφαλίζεται μίνιμουμ επαγγελματικά δικαιώματα. Επαγγελματικά δικαιώματα, που δεν υπάρχει μίνιμουμ και μάξιμουμ. Κάποια επαγγελματικά δικαιώματα. Σε κάτι να τα αποκρίνεται αυτή τη βεβαίωση που παίρνουν. Για να μην αναγκάζονται να πάνε στην ιδιωτική σχολή να το μάθουν αυτό μετά. Με τι λεφτά θα πάνε. Και με τι δυνατότητες να έχουν και προσβασιμότητα και όλα να πάνε στην ιδιωτική σχολή να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες που θα μπορούσαν να είναι καριστώσεις. Πήγα και εγώ μου είπε διευθύντρια, θα φέρουν και μια θεατρολογία. Δεν είπα εγώ ότι είναι κακό πράγμα η κουλτούρα καθόλου. Αλλά από πλευράς δουλειάς τι θα γίνει. Και πώς θα βρουν δουλειά. Και απαντήστε μου, πόσους έχετε στο Υπουργείο Εργασίας και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας από φοιτητές από τέτοιες σχολές που να δουλεύουν για λογαριασμό του δημοσίου έστω ή των 10 έστω με τον 26-43 επί 35 χρόνια. Καθόλου. Επομένως, βρείτε καινούργιους υπολογιστές. Μονοπομποποιήστε αυτούς τους εργαζόμενους που είναι εκεί μέσα, γιατί το δράμα ξέρετε ποιο είναι. Πολλοί από αυτούς μη βρίσκοντας δουλειά έρχονται και ξανάρχονται και ξαναγυρνάνε επανακαταρτιζόμενοι, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να ζήσουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει 2, 3 και 4 φορές κατάρτιση εκεί, γιατί δεν υπάρχει διέξοδος. Και έχουν φτάσει στα 55. Και καλά, με έχουν και κανέναν από πίσω, να τους κρατήσει και να τους βοηθήσει. Όσο μεγαλώνουν και με τα μέτρα τα γενικότερα και με την ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά, θα πεθάνουν τις πείνες με ένα μεταχειρισμένο τάμπλετ, χωρίς προγράμματα, χωρίς δωρεάν ίντερνετ, προσφορά από την ευεργετική πολιτεία μας.